σας καλωσορίζουμε στο 13ο διαγωνισμό πυροσκή Ευκαρπίας Κιλκής. Η εκδήλωση αυτή έχει ξεκινήσει πριν 13 χρόνια ως μία δεξίωση για το μνημόσυνο των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο κόσμος όμως το έχει εκλάβει ως μία κοινή εκδήλωση και το έχουμε παντρέψει όλο αυτό και έχουμε δημιουργήσει αυτήν την πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση τόσο λοιπόν από τον κόσμο, όσο και από τους εθελοντές που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος στηρίζουν με επιχορηγήσεις την εκδήλωση αυτή, όπως επίσης και οι άρχοντες εδώ του τόπου και τα λοιπά, ο καθένας με τις δυνάμεις του και επιχειρήσεις στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Αξίζει να υποθεί η προσπάθεια όλων αυτών των κυριών εδώ πέρα που δίνουν 2 μέρες από τη ζωή τους, τον κόπο τους, για να εξυπηρετήσουν εδώ, να ψήσουν 6.000 περίπου πυροσκή και να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον κόσμο που θα έρθει αύριο και περιμένει να κεραστεί και να ψηφίσει το καλύτερο. Αυτό επίσης που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των επισκεπτών στην εκδήλωση, χρειαστήκαμε τη βοήθεια από άλλους συλλόγους, που μάλιστα φέτος ιδιαίτερα έχουμε την τιμή να έχουμε 2 ομάδες που θα διαγωνιστούν από τη Λευκώνα Σερών και από την Πετριά του νομού Πέλλας. Επίσης έχουμε χορευτικά από τους συλλόγους Λαογραφικό Σύλλογο Λευκώνα Σερών, Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιού Αγιονερίου το ΚΑΡΣ, Ποντιακό Σύλλογο Χορηγίου, Πολιτιστικό Σύλλογο Δροσάτου, Πολιτιστικό Προοδευτικό Σύλλογο Γερακαριού, Ποντιακό Σύλλογο Παλατιανού Παναγία Σουμελά και ο δικός μας σύλλογος που θα χορέψουν. Και κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ λίγο στο διαδικαστικό του διαγωνισμού. Γίνεται ως εξής. Αφού έχουμε 5 ομάδες καταρχήν που διαγωνίζονται, αφού γευθεί ο κόσμος, όλος ο κόσμος, ένα πυροσκή από κάθε ομάδα, περνάει μετά στην κάλπη και ψηφίζει το καλύτερο. Μέχρι τις 9 η ώρα περίπου το βράδυ κλείνει η κάλπη και μετά γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και βγαίνει ο νικητής. Όμως, νικητές για μας είναι όλοι, γι' αυτό και στις 30 Ιουνίου φέτος θα τους έχουμε ένα δώρο όλους στην μια εκδρομή στην Ξάνθη και στο Πορτολάο. Φέτος οι ομάδες που θα διαγωνιστούν είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κιλκής και Παιωνίας, Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος με την ονομασία Τα Καβουράκια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσάτου, ο Ποντιακός Λαογραφικός Σύλλογος Λευκώνα Σερών, ο Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Σύλλογος Πετριάς, η Νέα Γενιά στην Πέλα και το Δημόσιο ΙΕΚ Κιλκής που έχουν ειδικότητα των μαγείρων. Και φυσικά ο δικός μας ο σύλλογος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τον ψηφίσει, είναι ο οικοδεσπότης σύλλογος, ο οποίος απλά θα κερνάει πυροσκή και θα εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες, αμαία κτλ.